Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Καλό μεσημέρι. Γεια σας και από εμάς από την Κατερίνη. Είστε καλά. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά εσύ. Συμφωνείτε ότι πράγματι η δική σας ένωση αποδεικνύεται η πλέον κομβική για όλες τις εξελίξεις στο ποδόσφαιρο και τις εκλογές στην ΕΠΟ? Έτσι όπως τα λέτε. Το περιμένατε, γιατί το καταλαβαίνατε κι εσείς ότι αν κερδίζετε τις εκλογές ή αν κερδίσετε τις εκλογές, θα υπήρχε σοβαρό πρόβλημα στην άλλη παράταξη. Ήταν αυτό, ήταν δεδομένο. Ναι, θα υπήρχε, θα υπάρχει. Υπάρχει πρόβλημα, ναι. Έτσι ακριβώς. Είναι... Ναι, χωρίς να θέλουμε να κάνουμε ζημία στον αντίπαλο, δηλαδή στον Δημήτρη, γιατί είμαστε φίλοι με τον αντίπαλο πρόεδρο. Μάλιστα. Αν μπερδεύσουμε τις καταστάσεις. Εντάξει, ναι. Κατεβαίνουμε στις εκλογές σαν αντίπαλο, αλλά είμαστε φίλοι. Θα έχετε διαφορετικά, πιστεύω προφανώς. Όντως υπάρχει αυτό που λέτε, ισχύει. Θα έφτανα και εκεί, στο πρόσωπο του κ. Λευτεριάδη, να μας το πείτε και εσείς λίγο πιο μετά. Πείτε μας όμως, πώς φτάσαμε εδώ και αν νιώσατε έκπληξη από την εξέλιξη, από τις δικές του κινήσεις, από τις αποφάσεις των αντιπάλων σας. Να πω για τις δικές μου αποφάσεις, για τις αποφάσεις του αντιπάλου μου δεν θέλω να ασχοληθώ. Σας ευχαριστώ, αλλά ό,τι θέλετε να ρωτήσετε για μένα, ναι, για το αντιπάλο μου... Ναι, επειδή είναι η δική σας διαδικασία, ο δικός σας τόπος και κρίνει πολλά. Το θέσω αλλιώς τότε. Πώς τους αναγκάσατε να αποδειχθούν την είδα τους ουσιαστικά? Είναι έτσι τόσο προχωρημένα τα πράγματα, δηλαδή πάει για μεγάλη νίκη δική σας η εκλογική διαδικασία? Δεν αναγκάσαμε κανένα. Εγώ προσωπικά ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο από μικρός. Mm-hmm. Ήμουνα στον Πιερικό, το έχω γράψει στην ανακοίνωση την υποψηφιότητά μου. Ήμουνα στον Πιερικό, ήμουν στους ερασιτέχνες, έπαιζα μπάλα. Μ' αρέσει το ποδόσφαιρο, το θεωρώ διασκέδαση το ποδόσφαιρο. Έχω μια ομάδα, το Διαγόρα Σεβαστής, μαζί με 4-5 φίλους. Το διασκεδάζουμε, φτάσαμε την ομάδα του ΔΓΑΜΑ Εθνική. Ναι. Με όλες τις ομάδες του νομού εδώ έχω σχέση εδώ και πολλά χρόνια. Έχω πολλούς φίλους που ασχολούνται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Και ξέρεις, όλα αυτά συμβάλλανε. Ωραία, είναι πραγματικότητα ότι είμαστε σε συμφωνία με πολλά σωματεία, μας στηρίζουν πολλά σωματεία της Πιερίας και τα πράγματα είναι πάρα πολύ θετικά και ευίωνα για μας. Τι σας οδήγησε να κατέβετε σε αυτές τις εκλογές της ΕΠΣ Πιερίας? Προφανώς μπορεί να είναι φίλος σας ο κ. Λευτεριάδης, αλλά έχετε διαφορετικά, πιστεύω, να υποθέσουμε. Έτσι ακριβώς. Πρώτα η αγάπη μου για το ποδόσφαιρο. Πρώτο και κύριο αυτό, το αγαπάω το ποδόσφαιρο, μ' αρέσει. Δεύτερον, αυτό που με οδήγησε είναι ότι θέλαμε να προχωρήσουμε στην εξυγίανση, να το πω έτσι λίγο πιο τέτοιο για το ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Δηλαδή αυτά που έβλεπα και δεν μ' άρεσαν, και είπα λέω να βάλω κι εγώ ένα λιθαράκι αν μπορώ από την πλευρά μου, να βοηθήσω ώστε να γίνει καλύτερο το ποδόσφαιρο, πρώτα τοπικά της Πιερίας και ύστερα με τον Βαγγέλη το γραμμένο, ναι, να βοηθήσουμε και παραπέρα. Τελικά βάλατε κοτρόνα, όχι λιθαράκι, έτσι όπως φαίνεται. Ναι, να ευχαριστήσω όλους σε όλα τα σωματεία εδώ που πιστεύουν στην υποψηφιότητά μου, που με στηρίζουν, που από την πρώτη μέρα που ανακοίνωσα ανεπίσημα την υποψηφιότητά μου ήρθαν, με βρήκανε και είπαν ότι μέχρι το τέλος θα είναι μαζί μου. Και όπως πάντα πράγματα, είμαστε πολύ κοντά. Κοιτώντας από μακριά, όχι πολύ μακριά, αλλά τέλος πάντων δεν είμαστε και γνώστες του τι συμβαίνει στην Κατερίνη και στην Πιερία γενικότερα, παρατηρήσαμε ότι οι τοπικές αρχές εκεί ήταν απέναντί σας, ή είναι λάθος αίσθηση αυτή που έχουμε? Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Είχαμε μία... Και ο Δήμαρχος και ο κ. Κοδήμος, αν θυμάμαι καλά, είχα παρατηρήσει κάτι. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Δεν κάνετε λάθος, αλλά μην το σχολιάσουμε. Δεν πειράζει. Να μην το σχολιάσουμε. Καλά, όταν θα αρχίσει να το σχολιάσουμε εμείς. Δεν πειράζει. Πείτε μας κάτι άλλο. Αναφερθήκατε στους λόγους που κατεβαίνετε σε αυτές τις... Καταρχάς, να πούμε ότι δεν έχει κρυθεί κάτι. Οι εκλογές πότε είναι προγραμματισμένες στην ένωσή σας? Την επόμενη Δευτέρα, 20 του μηνός. 20 Μαρτίου έχει κανονικά εκλογές. Δεν έχει αναβληθεί κάτι, δεν έχει τελειώσει κάτι. Όχι. 20 του μηνός, την επόμενη Δευτέρα, είναι οι εκλογές της Ευσπηρίας. Πόσα σωματεία ψηφίζουν, κύριε Σημειονίδη? 55. Τα σωματεία.
Ο κύριος Ελευθεριάδης πόσα χρόνια βρίσκεται στην ηγεσία της Ένωσης? 4 χρόνια. 4 χρόνια. Και λέτε ότι έχετε καλές σχέσεις, είναι φίλος σας, απλώς διαφωνείτε σε κάποια ποδοσφαιρικά ζητήματα. Λογικά. Είναι διαφορετική ιδεολογία μας, ξεκάθαρα πράγματα. Βεβαίως. Τώρα... Αλλού ανήκει, αλλού ανήκω εγώ. Ναι, απλώς λέτε δεν θέλετε να σχολιάσετε τον ίδιο. Εκείνος όμως έχει κάνει κάποιες καταγγελίες. Έχουν μιλήσει άσχημα για το τι συμβαίνει στη διαδικασία των εκλογών. Αυτό δεν θέλετε να το σχολιάσετε? Η άποψη του καθενός είναι, εντάξει. Και επειδή είμαστε και φίλοι, μπορεί να το αφήνει μια πικρία που είμαι απέναντί του. Αυτό, τίποτα άλλο. Μόνο αυτό. Μόνο αυτό. Μόνο αυτό. Ποια είναι η άποψη για τον κύριο... Είμαστε φίλοι και θα είμαστε φίλοι. Για τον κύριο Βαγγέλη Γραμμένο, που όλα δείχνουν πλέον ότι θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της ΕΠΟ, έχει όλα αυτά τα πλεονεκτήματα, όλες αυτές τις βάσεις για να αλλάξει πράγματα το ποδόσφαιρο, να το προσπαθήσει? Ναι, αυτό. Σας χάσαμε. Μάλλον κάποιο πρόβλημα έχει το κινητό. Θα τον ξανακαλέσουμε τον κύριο Σημειονίδη για να ολοκληρώσουμε αυτή τη συνομιλία για την πλέον κομβική ένωση των εκλογών της ΕΠΟ, που επαναλαμβάνουμε ότι ο κύριος Ελευθεριάδης, ο Δημήτρης Ελευθεριάδης, ανέφερε πως στις εκλογές της Κατερίνης της Πυρίας θα κατέβει, έτσι λέει, απλώς πλέον δεν έχει νόημα να συνεχίσει την προσπάθεια για την ΕΠΟ, για τη δίκη της Ομοσπονδίας. Και προκύπτουν και πολλά άλλα ζητήματα με αφορμή αυτή την εξέλιξη. Θα τα πούμε σε λίγο. Θα τα πούμε σε λίγο για όσους στηρίζουν ή στήριζαν τον κύριο Ελευθεριάδη. Και τι θα κάνουν από εδώ και πέρα. Γιατί είναι και αυτό ένα ζήτημα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό το μήνυμα στο 545-26 για ό,τι θέλετε να σχολιάσετε ή να ρωτήσετε. Κύριε Σημειονίδη, μας ακούτε? Ναι, μάλλον. Σας χάσαμε κάποια στιγμή. Λέγαμε για τον κύριο Γραμμένο, όπως τον έχετε γνωρίσει, όπως έχετε επαφές μαζί του. Είστε πολύ βέβαιος ότι θα καταφέρει, θα αντέξει και θα την κάνει τη μεγάλη προσπάθεια να αλλάξει το ποδόσφαιρό μας? Γιατί όλα δείχνουν ότι θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Έτσι ακριβώς, είμαι απόλυτα βέβαιος και έχει την πλήρη στήριξή μας. Τι πιστεύετε ότι θα γίνει με όλους όσους στήριζαν τον κύριο Ελευθεριάδη τώρα στις εκλογές της ΕΠΟ? Έχετε κάποια γνώση? Υπάρχει ενδεχόμενο, για παράδειγμα, να στηρίξουν τον κύριο Γραμμένο? Δεν γνωρίζω κάτι, τον κύριο Γραμμένο ρωτήστε τον, εγώ δεν ξέρω κάτι από αυτό να σας πω. Δεν το γνωρίζω. Ούτε ο κύριος Γραμμένος προφανώς θα το ξέρει. Ναι, δεν γνωρίζω κάτι. Εγώ στην ΕΠΣ Πιερίας, από εδώ θα προσπαθήσουμε, όχι ότι ο Δημήτρης Ελευθεριάδης δεν έκανε πάρα πολλά καλά στην ΕΠΣ Πιερίας, εμείς πάμε να κάνουμε κάτι καλύτερο από αυτό που έκανε ο φίλος μας ο Δημήτρης. Μάλιστα, και τον οποίο βλέπω ότι πραγματικά έχετε πολύ καλή άποψη και οτιδήποτε θέλετε να το σχολιάσετε εναντίον του. Και είναι σεβαστό. Ήμασταν φίλοι, είμαστε φίλοι και θα είμαστε φίλοι από τη δική μου την πλευρά. Μπράβο, ναι, γιατί εκείνος μπορεί να υπάρχει μια πικρία απέναντι προς το πρόσωπο μου, το δημιουργικό είναι, μπορεί και εγώ έτσι να αντιδρούσα. Αυτά, τίποτα άλλο. Δηλαδή, ξεκάθαρα πράγματα. Κατανοητό. Να είστε καλά, καλή συνέχεια προεκλογικά και καλή επιτυχία στην πορεία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.